Παρακαλώ, Δυσποινής. Τι νούμερο είμαστε τώρα? Έχω το 28. Πώς φτάσαμε στο 30? Μισό λεπτό. Φωνάξατε 28. Ένα λεπτό, κύριε. Έχω πάρει το 28 από πριν. Πώς φτάσαμε στο 30? Εσείς τι νούμερο έχετε? Φωνάξατε 27. Μα ήμουνα εδώ στα 26. Πέταθηκα νέο απέναντι στα γάλατα. Αφού με είδατε. Αλήθεια τώρα. Φωνάξατε 27. 28 φωνάξατε. Το 29 το φωνάξατε. Εγώ δεν άκουσα τίποτα. Άκουσες κάτι εσύ? Ελάτε τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Μα με είδατε. Συγγνώμη κύριε, ένα λεπτό, θα εξυπηρετηθεί και εσείς. Έχω πάρει το 28 από πριν και περιμένω τόση ώρα στην ουρά. Και δεν μπορεί να βγάλει μια φωνή να πει: εδώ είναι το 28, πού είναι το 28, εδώ είμαστε. Εδώ ήμουνα κυρία μου. Δεν φωνάζω, ήρεμος είμαι. Αλλά παρακαλώ πολύ, να κάνουμε όλη τη δουλειά μας, να είμαστε σωστοί. Κάθε Σάββατο το ίδιο πράγμα γίνεται εδώ πέρα. Κάθε Σάββατο. Λες και δεν ξέρετε εδώ τι γίνεται. Πλακώνουν πελάτες και γιατί είστε μόνο δύο κοπελιές? Είδα πάρα παραπάνω άτομα και ταλαιπωριόμαστε όλοι εμείς εδώ. Μία κολλάει το μηχάνημα, μία κολλάει ο υπολογιστής, μία δεν βλέπουμε και μετά γκρινιάζεται ότι έχετε δουλειά. Ελάτε τώρα, ελάτε! Δεν φωνάζω, είμαι ήρεμος. Ελάτε. Παρακαλώ πολύ. Δύο πράγματα θέλω. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν. Λίγο φέτα θέλω. Ναι. Πικάτικη. Τι είναι αυτή? Κάτι και είναι. Να δοκιμάσω λίγο. Μα πώς, εσείς καλά. Ναι, κυρία μου, εσείς λέτε ότι είναι επικάτοικη. Εγώ πού να το ξέρω όμως. Να με δοκιμάσω. Για δώσε με λίγο ένα κομματάκι. Όχι, δεν μου αρέσει αυτή. Παπα. Τη δίπλα. Η δίπλα τι είναι, πιο ήπια. Βάλτε μου αυτή. 450 γραμμάρια. Καταλάβες. Σου πλασάρω ότι έχει μείνει. Ναι, αυτή. 450 γραμμάρια θα μου βάλετε. Λοιπόν, και να μου βάλει και λίγο άλμη. Έχει λίγο άλμη. Βάλουμε και λίγο άλμη. Σε δοχείο. Τι είπα να πει. Δεν έχετε δοχείο? Τι κάναμε εδώ πέρα? Απέναντι πού? Αυτά τα τυριά εκεί είναι τα παλιά τυριά που βγάζετε. Τα ξέρω εγώ. Όχι, θέλω εδώ. Βάλτε μου σε ένα σακουλάκι. Και όχι το πάνω, έχει πάρει χρώμα. Το από κάτω βάλω μου. Μπράβο. Αυτό. Κατάλαβες. Βάζουν την παλιά φέτα. Στη δίνουνε. Μετά από δύο μέρες πάση την ανοίγει. Χαλασμένη φέτα. Κίτρινη, για πέταμα. Πόσο? 480. 450 σας είπα. 450. Βγάλτε. Χαμένη πάει. Βγάλτε. Καταλαβες. Βάζουν και λίγο παραπάνω. Να κατάνε και λίγο λεφτά. Λοιπόν, μπράβο. Και λίγο άνοιγμα. Μπράβο. Σακουλάκι. Έτσι, μπράβο. Και θέλω και λίγο τυράκι τριμμένο. Μα κάθε Σάββατο αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Λες και δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντε πέντε άτομα εκεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Πελάτες είμαστε. Ελάτε. Δεν συνεχίζω. Κάτι λέω εδώ με τον κύριο. Λοιπόν, βάλτε μου. Θέλω λίγο τυράκι τριμμένο. Ελληνικό. Όχι Δανίας. Για μακαρόνια. Να λιώνει. Αλλά όχι σαν την κούντα. Έχει φάει ποτέ την κούτα? Σαν σπουργιά είναι ρε παιδάκι μου. Σαν γλυκό. Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα. Ναι, αυτή. Κεφαλοτήρι. Μπράβο. Αυτό. Συγγνώμη. Όχι αυτή. Αυτή κάνει 12.80. Γιατί δεν βάζετε την άλλη? Την 11.30. Καταλαβαίνεις. Άμα δεν προσέχεις, σου βάζω και το πιο ακριβό. Μπράβο. 250 γραμμάρια στο ψηλό. 250. Έτσι. Και προσέξτε, μην έχει κάποιο υπολείμμα μέσα στο μηχάνημα. Άλλη φορά είχα πάρει και ανοίγω το σακουλάκι και ήταν σαν ουράνιο τόξο εκεί μέσα. Χρώματα να δεις από άλλα τυριά. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι να κάνετε μια περασιά να καθαρίσει από μέσα το μηχάνημα. Ελάτε τώρα. Κάπου κάθεστε που κάθεστε εδώ. Βάλτε μια αυτή. Λοιπόν. Ελάτε. Πάνω στο κυκνιστό βρήκα ένα πορτοκαλί κομμάτι. Ένα, τι είναι αυτό, το Ιρλανδέζικο, το τσέντα. Μπράβο, το τσέντα. Μα πάει τώρα το τσέντα πάνω στο κυκνιστό. Δεν πάει. Λοιπόν. Έχω πάρει και νουμεράκι ανταλλαντικά. Βλέπω το μηχάνημα γράφει 6. Εγώ με το νούμερο 8. Εσείς είστε στα ανταλλαντικά. Ωραία, ναι. Πάμε, για πάμε.